Ένας ακόμη διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ παίρνει θέση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο που ανήκουν και στους Έλληνες. What's your proposal for us Greeks to reclaim our monuments back from England? I think you have a very good case to make about your artifacts, and I think it wouldn't be a bad thing if they were returned. I think that's a good idea. Και δεν είναι ο μόνος. Μεταξύ άλλων, τον Νοέμβριο του 2013, ο Βρετανός ηθοποιός Στίβεν Φράι είχε προκαλέσει αίσθηση όταν δημοσίως και με πάθος στο Λονδίνο ζήτησε την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, εξαιρώντας τη συμβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Between that period, Periclean Athens that saw the rise of everything that our culture now depends on, philosophy, logic, Euclidean mathematics, empiricism. Κυρίες και κύριοι, μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει αφαιρέσει το κομμάτι από το Big Ben βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Λιγενιάδη, σας ακούμε. Και εγώ σας ακούω. Τι θέλετε να σας πω? Αν γνωρίζετε που βρίσκεται το ρολόι του Big Ben. Φυσικά, εδώ πίσω. Το 2010, η ιστοσελίδα ActClick, που στηρίζει το πάγιο αίτημα για την επιστροφή των μαρμάρων, ξεκίνησε μια καμπάνια με την επωνυμία «Φέρτε τα πίσω», συγκεντρώνοντας χιλιάδες υπογραφές μόλις από τις πρώτες δύο ημέρες. Το βίντεο κλιπ της ιστοσελίδας, στο οποίο συμμετείχαν ο Σπύρος Φωκάς αλλά και ο Νίκος Αλιάγας, είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Γιατί έχεις τη δύναμη. Έχουμε τη δύναμη και πρέπει να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη μαζί. Ο γλυπτός διάκοσμος και τα αρχιτεκτονικά μέρη του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1816, εποχή που τα έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν. Το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή του συνεχώς κερδίζει έδαφος στην παγκόσμια κοινή γνώμη, με ολοένα και περισσότερους ξένους πολίτες να ζητούν την επιστροφή τους στον ιερό βράχο εκεί όπου ανήκουν. Yes, they should give them back. Yes. Yeah. It's from Greece. It should be back in Greece. We went up to British Museum in London last year and we were just totally shocked and we think they should be here. Στην γεμάτη από κόσμο Διονυσίου Αεροπαγή του συναντήσαμε αρκετούς τουρίστες που ανηφόρησαν Κυριακή στην Ακρόπολη. Ανάμεσά τους πολλοί Βρετανοί που δεν δίστασαν να πάρουν θέση υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων από το Μουσείο του Λονδίνου. Should Britain give back the Parthenon marbles to Greece, what do you think? Yes. Yes, definitely. Definitely. We were saying this yesterday. That we don't think it's right for things that have come from other countries to be sitting in the British Museum. We think they should be given back, definitely. Do you agree? Maybe at some period, maybe they were protected, but not now. You know, look at what they're doing up there now. You know, they should go back. Because they're yours? I would agree. I think they should come back. We went and saw them in the British Museum last year, and we just can't work out why they're there. That's pretty much it, really. We don't understand why they're there and not here. Ολοένα και περισσότεροι ξένοι πολίτες ανά τον κόσμο ζητούν πλέον την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Κυρίες και κύριοι, υπογράφεται αύριο υπουργική απόφαση για τον νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚ στο δημόσιο. Οι νέες ρυθμίσεις φέρουν μειώσεις έως και 12%.